Κύριε Λεβογιάννη, είστε ένας από τους ανθρώπους που έχετε γράψει πάρα πολύ για το Μανώλη Γλέζο, αλλά παράλληλα είστε και από εκείνους που είχατε και στενή επαφή μαζί του. Τι θα είχατε να μας πείτε, έτσι κάτι ιδιαίτερο, κάποια στιγμή που είχατε βιώσει μαζί του, που δεν τη γνωρίζουν οι περισσότεροι? Καταρχάς θέλω να πω, κυρία Μαύρου, ότι πραγματικά η Νάξος σίγουρα πενθεί το Μανώλη Γλέζο. Μπορεί να έφυγε πλήρης σήμερον, αλλά αυτής της στόφας οι άνθρωποι στη συνείδηση του δεν πεθαίνουν. Mm-hmm. Και έτσι πενθεί η Νάξος. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Και όσοι είχαμε οι γενιές που είχαμε την τύχη σαν νέα παιδιά, σαν μαθητές του γυμνασίου, να γνωρίσουμε το Γλέζο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια του μετεμφελιοπολεμικού κράτους, όταν στα χωριά μας ερχόταν και κλείναν τα παράθυρα, είχαμε στη συνέχεια διαμορφώθηκε μέσα μας ένα πρότυπο, ένα είδαλμα πραγματικά ιδανικό, μοναδικό, ξεχωριστό. Mm-hmm. Ένας πολύ σπουδαίος, όχι μόνο αγωνιστής και πολιτικός και μαχητής και ένας αιώνιος έφηβος, αλλά ένας κατεξοχήν άνθρωπος. Ναι. Θα σου πω λοιπόν κάτι που δεν ξέρω αν το έχει γράψει και ποτέ ο ίδιος ή αν το έχει πει. Mm-hmm. Τον άκουσα να το λέει προσωπικά, είχα αυτή την τύχη να τον ακούω πολύ το Μανώλη, πέραν των βιωμάτων που είχαμε σαν μαθητές και από αυτόν και στη συνέχεια από τον Νικηφόρο Μαρτυραρέτη, είναι δύο εμβληματικές προσωπικότητες που μας διαμόρφωσαν και την πολιτική μας συνείδηση και το πολιτικό ήθος και αυτό το μεγαλείο της ανθρωπιάς που είχαν mm-hmm. επάνω τους. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι, τα κυριολεκτικά άνθρωποι του λαού. Τον είχα ακούσει να λέει λοιπόν, να μας λέει ότι τις περιπέτειές του στις φυλακές τα 20 και πλέον χρόνια, 28 χρόνια, τις περιπέτειάς του, σε μια φυλακή, ένας φύλακας, βασανιστής φύλακας, σε κάποια αντίδρασή του, γιατί δεν περνούσαν καλά ούτε στις φυλακές οι φύλακες του Μανώλη του Γλέζου, καθόλου mm-hmm. καλά, mm-hmm. παρόλο ότι γινόντουσαν πολλές φορές και φίλοι του. Ένας λοιπόν από αυτούς, πάνω στην άγρια συμπεριφορά του, του έσπασε, του έβαλε πάνω στο γόνατό του το χέρι και το έσπασε. Μάλιστα. Και ο Γλέζος δεν μισούσε, δεν είχε κακία μέσα του. Ήταν αυτό που λέει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη: δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Ναι. Αυτό ήταν ο Γλέζος. Ναι. Και μας έλεγε ένα συγκλονιστικό σχετικό με αυτό το περιστατικό. Όταν είχε, μετά την αποφυλάκησή του από τη Χούντα, ανοίξει στην Ιπποκράτους το βιβλιοπωλείο, το περιβόητο βιβλιοπωλείο Βέγγας, και πολλοί φοιτητές πηγαίναμε, περνούσαμε από εκεί, με πολύ δισταγμό οφείλω να πω, ναι. που ο ίδιος μας έλεγε προσέχετε, τον άκουσα να λέει αυτό το περιστατικό, αλλά συγκλονισμένος, γιατί λίγες μέρες πριν μπήκε στο βιβλιοπωλείο μέσα ένας άνθρωπος, τον χαιρέτησε και του είπε, κοιτάζοντας στο έδαφος, ότι εγώ ήμουν εκείνος που σε έκανε αυτό το κακό. Και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Μάλιστα. Έτσι την έδωσε βέβαια απλόχερα. Ναι. Ναι. Ήταν λοιπόν πραγματικά ένας άνθρωπος που μόνο αυτό το μεγαλείο της αγάπης μετέδιδε. Mm-hmm. Βέβαια είχε λατρεία για την Άξο, για την Απείρανθο, ένα πάθος για τη φύση, για τα μνημεία, για τη γλώσσα, για τα Κυκλαδονήσια. Mm-hmm. Είναι το βιβλίο του «Η συνείδηση της Πετρέας Γης». Mm-hmm. Είναι ένα απίστευτος ύμνος της Κυκλαδονήσια, εισάξιος, το άξιο νησί του Οδυσσέα Λύκη. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σου πω, πριν μου κάνει τη δεύτερη ερώτηση, να σου διαβάσω δύο μικρά, ελάχιστους στίχους, που πιστεύω ότι είναι και από τις πιο σημαντικές, πέρα από την ιστορία του, βεβαίως. Πέρα από τους αγώνες του, παρακαταθήκες του. Mm-hmm. Είναι στίχοι που τους έχει σε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Συνείδηση της Πετρέας», που θα πρέπει να μπει στα σχολεία, όχι της Νάξου και των Κυκλάδων, αλλά σε την Ελλάδα, σαν ένα βιβλίο της λογοτεχνίας και να διδάσκεται. Mm-hmm. Την ώρα που ασπρίζουν τα κύματα της θάλασσα και οι ναυτικοί ψάχνουν να βρουν το πάνωσμο λιμάνι, τότε λύνω τις πριμάτσες και ανοίγομαι στο πέλαος. Τα κρόπλωρο κατάρτι, ο θαλασσομάχος ανοίγει δρόμο μέσα στη μάνιτα και στην αντάρα της άγνοιας και του μίσους.
ως την ευδεία του θανάτου θα αγωνίζομαι να ματίζω τα σπασμένα κουπιά της απελπισίας. Τρελός λαμνοκόπος της μέρας, ο πιλάτης του χρόνου, ερέτης του αιώνα, λάμνο να μη σκεπάσει η λύθη με λάσπη τις μνήμες του χρέους. Και άλλο ένα, σαν αποχαιρετιστήριο θα μπορούσα να το πω τώρα στους χωριανούς. Ναι. Άκουσε το και αυτό, είναι πιο συγκινητικό. Ναι. Γεια σας και χαρά σας χωριανοί. Να ανταντουλήσουμε το βάλτο κινήσαμε και να αποθέξουμε στη στράτα ο πόνο το πικρό. Ξυπνάτε οι ημεροκυμσιάριδες. Βάλτε ένα χέρι από καρδιάς. Στον πρόβγαλμα αναμένει μας η μέρα η γλυκιά. Θωρείτε τα κοπέλια πως αγναδιάρουσια μπροστά. Αλέστα και φωνάζεσή μας. Αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ έτσι αντιπροσωπευτικό θα έλεγα αυτό. Για τους ντόπιους και για την επαφή που είχε πάντα ο Μανώλης Γλέζος, έτσι δεν είναι, με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Ακριβώς, και σαν που θα σου πω και ένα επεισόδιο άλλο συγκλονιστικό, και σαν βουλευτής ο Μανώλης Γλέζος από το 81, το πάθος για τις Κυκλάδες το εκδήλωνε. Βέβαια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε το 82-83 μια πολύ, γιατί αγαπούσε πολύ το βιβλίο, mm-hmm. μια ολόκληρη προσπάθεια να δημιουργήσει βιβλιοθήκες σε όλα τα μικρά νησιά των Κυκλάδων και το πέτυχε. Ναι. Mm-hmm. Και θυμάμαι τότε που πηγαίναμε στα εγγένεια των βιβλιοθηκών πόσο φοβερές συγκινήσεις και συγκλονιστικές στιγμές ζούσαμε κάθε φορά. Mm-hmm. Στα Κοφωνήσια, στην Ανάφη, στη Φολέγαδρο, στη Σίκινο, παντού δεν άφησε τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει όλα τα βράχια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι σχετικά να μην το ξέρει. Θα σας διαβάσω μια φράση. Λέει 36 κατοικηράθη για τις Κυκλάδες, 36 κατοικημένα νησιά, 400 ακατοίκητες ξέρες με όνομα και αναρρύθμιτα βραχονήσια χωρίς όνομα. Σκόπελοι, χειράδες, ενάλλοι βράχοι, θαλασσόδαρδες ξέρες, πέτρες γύρω από τα νησιά. Μια ζωγραφιά του ουρανού πάνω στη θάλασσα είναι τα θαλασσονήσια τα άστρα, οι Κυκλάδες. Μάλιστα. Παρόλο που το Μανώλη το Γλέζο όσο περνούσαν τα χρόνια και στη νεότερη έτσι περίοδο μέσα μου εμφανιζόταν όσο ο άνθρωπος, ο πολίτης του κόσμου. Ακριβώς. Και βλέπεις παράλληλα και αυτό το ενδιαφέρον του για κάθε σπιθαμή γης και των Κυκλάδων, ενώ στην ουσία είχε πάει στην Ευρωβουλή πριν λίγα χρόνια. Παρόλα αυτά ποτέ δεν έπαψε το ενδιαφέρον του. Ναι, και μάλιστα όπου, όποιο αξίωμα και αν βρέθηκε, τις Κυκλάδες είχε μπροστά του. Βέβαια. Όταν πρωτοβγήκε ευρωβουλευτής συνεργαζόμενος με το Πασόκ, το 85, τότε στις εκλογές εκείνες, ναι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, τι ήτανε, να καλέσει, έδινε τη δυνατότητα Ευρωβουλή στους ευρωβουλευτές να καλούν πρόσωπα να επισκέπτονται τις Βρυξέλλες. Και τι έκανε ο Γλέζος, πήρε όλους τους κοινοτάρχες των μικρών νησιών, των Κυκλάδων και τους κάλεσε στις Βρυξέλλες. Για να γνωρίσουν από κοντά πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, βέβαια. Αυτό έκανε. Βέβαια. Είχε απίστευτο πάθος και στο συνείδηση της Πετρίας Γης είναι ένα, σου είπα, είναι απίστευτες εικόνες και περιγραφές που δίνει για όλα τα νησιά. Mm-hmm. Δεν αφήνει κανένα απ' έξω. Ναι. Και, αλλά ο Μανώλης το Γλέζος ακριβώς για αυτό το μεγαλείο που είχε και αυτή την ακτινοβολία που εξέπεμπε, mm-hmm. Όπου και αν βρισκόταν, χωρίς να μιλάει, χωρίς τίποτα, τον έκανε να είναι αγαπητός στους πάντες ανεξαρτήτως από κόμματα. Βέβαια. Ανεξαρτάτου ότι στη διάρκεια του εμφυλιοπολεμικού κράτους με τους διωγμούς που υπέστη, με την καταδίκη του δύο φορές σε θάνατο από ελληνικά δικαστήρια, στρατοδικεία και όπου πολλές φορές περνούσε στην κοινωνία μια εικόνα που την περιέγραψε πριν από μερικά χρόνια στην Κομιακή του 2006-2007 νομίζω, μια εκδήλωση που είχαμε κάνει για την εθνική αντίσταση στον Κύμισο το χωριό μου. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν περιέγραψε μια επίσκεψη που είχε κάνει προεκλογικά στις εκλογές του 61, ήταν του 52, στην περίοδο εκείνη, κάποια εποχή που δεν ήταν, που είχε βγει από τη φυλακή. Mm-hmm. Γιατί βγήκε και βουλευτής 2-3 φορές, όντας φυλακή και εξορία. Mm-hmm. Και λέει, ξέρετε, όταν ήρθα στην Κομιακή είχα μια εμπειρία που μου είχε κάνει εντύπωση.
Περνώντας από το δρόμο, είδα δύο γυναίκες που καθόντουσαν πίσω από τα παράθυρά τους και παρακολουθούσαν που πέρναγα με 5-6 ανθρώπους και με συνοδεύανε. Και προχωρώντας, άκουσα τη μία να φωνάζει: «Ω κερά Μαρία, μα ανθρώπινη μούρη έχει ο Γλέζος». Μάλιστα. Δηλαδή, την εικόνα της, η εικόνα που είχε από ό,τι άκουγε προφανώς, ήταν ότι πρέπει να είναι ένα τέρας, ναι. Ένας αγριάνθρωπος, ναι. Ένας κακός άνθρωπος, ναι. Ο κομμουνιστής ο Γλέζος. Ναι, ναι. Μούρι λέει ανθρώπινη έχει ο Γλέζος. Ήταν και πολύ ωραίος άνθρωπος ο Γλέζος και σαν φυσιογνωμία. Βεβαίως, βεβαίως. Από τις και άλλο, αλλά αυτό το μεγαλείο που είχε και που έβγαζε προς τον κόσμο για την οβολία του, αποτυπώνεται σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό, ναι. Το οποίο το καταγράφω στο βιβλίο μου, ναι. Θα σου το πω. Βεβαίως. Το Μάρτιο του 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν η πρώτη φορά από το έμφυλιο πολεμικό κράτος. Mm-hmm. Η δεύτερη μάλλον. Οι επόμενες φορές που το πήγανε στα στρατοδικεία με το ξεσηκωμό του κόσμου τελικά δεν καταδικάστηκε σε θάνατο. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν μια χειμωνιάτικη νύχτα. Ξημερώματα όταν έφτασε το βαπόρι στο λιμάνι της Νάξου και έμεινε αρόδου και βγήκαν έξω ελάχιστοι άνθρωποι. Κάποιοι ταχυδρόμοι με τις βάρκες. Ναι. Υπήρχε μια ψαροταβέρνα εκεί μπροστά, στη γωνία του μικρού μόλου, πολύ κοντά βέβαια στα μαγαζιά τότε, όπου συντοματικά κάποιες ψαράδες είχαν εκεί ξεμείνει και είχε βρεθεί εκεί ο Σταματογιάννης με το βιολί του και τους έπαιζε. Ναι. Αξίμια και διασκεδάζανε. Ναι. Όταν μπήκανε λοιπόν, ήρθε το καράβι και μπήκανε οι πρώτοι ταξιδιώτες μέσα, είπανε τα μάθατε τα νέα. Καταδικάστηκε ο Γλέζος σε θάνατο. Έπεσε λοιπόν παγωμάρα μέσα στην ταβέρνα. Ναι. Όλοι παγώσανε. Σταματήσανε. Ο Σταματογιάννης συνέχισε να παίζει το ταξίμι του. Ήταν ένας μερακλής. Έπεσε, παίζε με την ψυχή του. Και έκλαιγε κιόλα. Άκουσε βέβαια. Ήταν συμμαθητής του Γλέζου στο δημοτικό σχολείο. Mm-hmm. Συνομήλικη. Μάλιστα. Και αυτό συνέχισε να παίζει. Όλοι με σκυμμένα τα κεφάλια. Άλλοι κλαίγανε. Άλλοι λέγανε γιατί. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν ο Σταματογιάννης, αυτό το περιστατικό το έχω ακούσει από τον ίδιο τον Γλέζο να το λέει και θα σου πω και πώς καταγράφηκε από τον ίδιο στη συνέχεια. Ναι. Και παίρνοντας το βιολί του σηκώθηκε να φύγει. Τον βλέπανε. Λέει φεύγει. Αυτός όμως βγήκε από την ταβέρνα, δεν συνέχισε να παίζει. Προχώρησε κατευθείαν προς τη θάλασσα. Ναι. Κατεβαίνει, ήταν η προκυμαία χαμηλά στη θάλασσα, κατεβαίνει στην γωνία, χειμώνας. Και άρχισε να περπατάει, να προχωράει μέσα στη θάλασσα και συνέχισε να παίζει. Και προχωρούσε. Και προχωρούσε. Τον έχωσε η θάλασσα, είχε σηκώσει τα χέρια του ψηλά και έπαιζε το βιολί. Και τότε πια κάποιοι καταλάβαν ότι αυτά την υγεία. Μάλιστα. Και πήγανε και τον τραβήξανε και τον βγάλανε έξω. Μάλιστα. Και όταν το 1910 πέθανε ο Σταματογιάννης, ο Γλέζος ήταν ευρωβουλευτής. Και λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε, έμενε στις Βρυξέλλες τον περισσότερο καιρό. Mm-hmm. Έγραψε ένα ποίημά του το περιστατικό αυτό. Μάλιστα. Ο Γλέζος. Μάλιστα. Και το επιβεβαιώνει δηλαδή, εγώ το είχα ακούσει από τον ίδιο να μας το λέει, και το επιβεβαιώνει αυτό το περιστατικό και θυμίζει μάλιστα και ένα άλλο περιστατικό που συνέβη πράγματι όταν στις εκλογές του 1981 ο Γλέζος εκτέθηκε βουλευτής συνεργαζόμενος με τον Πασό. Ναι. Και πήρε τότε κοντά 100.000 ψήφους στην Α Αθήνας. Και στο πρώτο του ταξίδι μετά τις εκλογές κατέβηκε στην Άξο, είχαμε πάει και άλλοι βουλευτές και παλιά αντίσταση εκεί και έγινε ένα απίστευτο γλέντι σε πολύ μεγάλη αίθουσα στην Απίνθο και εκεί βέβαια οι περαθήτες έδωσαν όλο τους τον εαυτό, στήμουν στα κουτσάκια, αυτά πρέπει να θυμούνται απόψε και αύριο και να τα ξαναπούνε του Μανώλη του Γλέζου που χτυπάνε τις καμπάνες πένθυμα έμαθα. Και αποφάσισαν να είναι μεσίστια για τρεις ημέρες η σημαία στην Πύρα. Αλίμονο. Ναι. Και στην Άξο, ολόκληρη πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Και πρέπει να τον τιμήσουμε τον Μανώλη τον Γλέζο όσο δεν τον είχαμε τιμήσει μέχρι τώρα. Θέλω... Και εκεί λοιπόν έπαιζε ο Σταματογιάννης στο βιολί του. Και κάποια στιγμή πάνω στην κίνησή του και τον ενθουσιασμό του το έσπασε το βιολί. Και το λέει και αυτό στο ποίημα του Μανώλη τον Γλέζο. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Στιγμές βέβαια. Πολύ σημαντικές και σημαδιακές για τη σχέση που είχαν οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Θα σου πω και άλλο ένα-δύο περιστατικά όμως, σύντομα. Πείτε τα τώρα για να τα προλάβουμε αυτά και αν έχω χρόνο θα σας κάνω το ερώτημα. Α, ναι. Αγαπούσε πολύ ο Γλέζος, αγαπούσε πολύ τους νέους, πάρα πολύ τους νέους. Mm. Και ανεξαρτήτως της ηλικίας. Και γι' αυτό όταν πλέον άρχισε να
να ασχολείται για να καταγράψει το μεγάλο ιστορικό του βιβλίο, την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, της Παλαϊκής Αντίστασης, ναι. Ο Μανώλης Τσοκλέρου, ξεκίνησε μετά, τον καλούσαν τα σχολεία και έκανε μαθήματα στα σχολεία. Ναι. Διαλέξεις. Και τον θυμάμαι και εγώ που τον είχαμε καλέσει εδώ στην Λίπο στο Πολυκαλλικό. Αλλά το πιο σημαντικό, εκατοντάδες διαλέξεις, για να μην πω χιλιάδες, και συνάξεις έχει κάνει. Ναι, ναι. Και οι μαθητές τον άκουγαν με αφοσίωση. Και οι μεγάλοι, και οι του Λυκείου και του Γυμνασίου κλπ. Συγκλονιστικό ήταν όμως και το έλεγε ο ίδιος σε ένα περιστατικό, τον είχαν καλέσει σε ένα παιδικό σταθμό εδώ στην Ηλιούπολη, όπου εργάζεται και η κόρη μου ως νηπιαγωγός. Ναι. Είχαν προ 28 Οκτωβρίου τις μέρες εκείνες, είχαν προετοιμάσει τα πιτσιρίκια σαν παραμύθι και μια μικρή παραστασούλα, πώς κατέβασε ο Γλέφος στη σημαία από την Ακρόπολη. Πήγε ο Γλέφος, έκατσε εκεί με τα παιδιά, τον γέρασαν ένα γλυκό και το πρώτο που έκανε να ρωτήσει τα παιδιά έχουν φάει. Μάλιστα. Τα πιτσιρίκια σαν να βλέπανε, πώς να σου πω, έναν ημίθεο, έναν θεό, έναν υπεράνθρωπο, όν, το Μανώλη το Γνώσο. Ναι. Και τον πλησιάζανε δειλά-δειλά, μικρά, 3-4 χρόνια παιδάκια. Ναι. Τον ακουμπούσανε στο σώμα με το χέρι του και φεύγανε. Μάλιστα. Και ο Μανώλης εδώ συγκλονίστηκε τόσο πολύ που είχε να το λέει, έχω πάει σε εκατοντάδες σχολεία. Αυτό δεν το έχω ζήσει ποτέ. Ναι. Και μάλιστα στο βιβλίο του με τη, αυτό, με τη συνέντευξη που έδωσε στη Ρένα τη Δουρού, έχει και φωτογραφία από αυτό με τα παιδάκια, μια σημαντική φωτογραφία. Πιστεύω πέρα από τον αγώνα του, πέρα από τους αγώνες του, πέρα από τη σβάστηκα την Ακρόπολη, πέρα από τους αντιστασιακούς του αγώνες, πέρα από τη συνέχεια στην δικτατορία, πέρα από την πολιτική του παρουσία και παρέβαση και προσφορά που έκανε στον τόπο και σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα, ο Μανώλης ο Γλέφος έχει αφήσει με τα μαθήματα από αυτά που έκανε σε πανεπιστήμια, σε δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια, σε λύκεια, σε στρατιωτικές σχολές, σε χιλιάδες δηλαδή νέους, σίγουρα τους έχει σημαδεύσει την ψυχή, το νου, την καρδιά και σίγουρα απόψε και αύριο θα τον θυμούνται εκείνη τη στιγμή που τον ζήσανε από κοντά. Πραγματικά έτσι είναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Εγώ αυτό που θα ήθελα ως τελευταία ερώτηση να σας θέσω είναι ποια είναι η δική σας άποψη, αν θέλετε αίσθηση, τι έκανε αυτό τον άνθρωπο, αυτό που πραγματικά εκτός από πολύ μεγάλος αγωνιστής και μάλιστα χωρίς στεγανά θα πω εγώ και φάνηκε από την πορεία του αυτή την πολιτική, ήταν και ο ίδιος αναζητούσε σε όλη την πορεία της ζωής του μια αλήθεια, κάτι πιο κοντινό σε εκείνα που πίστευε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία, αυτή η προσωπικότητα, πώς θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει το γεγονός ότι πραγματικά ήταν ένας αιώνιος έφηβος, όταν μόλις πριν λίγο καιρό και μετά τις συνεχείς περιπέτειες τελευταία της υγείας του ήταν πανταχού παρόν και πάλι, κατά το δυνατόν βέβαια. Είναι η στόφα αυτού που πραγματικά μπορεί να πει κανείς ήρωα. Μάλιστα. Μια στόφα, θέλω να το πω αυτό, μια στόφα απεραθήτικη. Βέβαια, ο Γλέζος είχε και μια μάνα, δασκάλα, ναι. Η μάχη, την αδρομάχη, την Αφλιώτη, η οποία ήταν μια επαναστράτεια δασκάλα. Φανταστείτε τώρα το 1917-18 στην Άξο και έκανε αγώνες για την ισότητα των γυναικών. Μάλιστα. Έκανε μαθήματα σε γυναίκες, μαθήματα για την ισότητα των γυναικών, η αδρομάχη. Αυτή η μάνα, η οποία όταν εκείνη την ιστορική νύχτα, 31 προς 1η Ιουνίου του 1941, κατέβασε τη σβάστηκα, δεν έχω ακούσει να το περιγράφει, το έχει καταγράψει, αλλά δεν το έχει καταγράψει ολόκληρο. Όταν εκείνη η μάνα, όταν πια με την απαγόρευση της πληροφορίας ο γιος της δεν είχε φανεί, πήγε 12 η ώρα και λέει όταν έφτασα στο σπίτι μας στο Βοτανικό, είδα ένα σώμα κουνιασμένο στο σκαλοπάτι. Και όταν πλησίασα κοντά ήταν η μάνα μου. Ναι. Και πετάχτηκε απάνω, έξαλλη και μάρπαξε από το γιακά και μου βάλει τις φωνές που ήσαν τέτοια ώρα. Θα το πω τώρα, γιατί δεν το έχει καταγράψει αυτό. Δεν τον άρπαξε μόνο από το γιακά. Ήταν πιο άγρια η αντίδρασή της.
σαν δασκάλα της εποχής εκείνης. Ναι. Λέει, έλεγε ο Μανώλης Σαγκλέζος. Ναι. Και εκείνος δεν της είπε τίποτα. Απλά της έδειξε όταν πήγε μέσα ένα κομμάτι και πάρει από τη σβάστικα. Μάλιστα. Δεν με ρώτησε ποτέ τίποτα άλλο. Τι έγινε, τίποτα. Mm-hmm. Σαν να με διάβασε. Κατάλαβε. Και όταν λήξαν τα ξημερώματα, ο πατριός του, ο δάσκαλος, ο Νίκος, ο Δημητρογκάλης, ο αείμνηστος, mm-hmm. ρώτησε, είχε γυρίσει από τον πόλεμο, ρώτησε την ανδρομάχη, τη μάχη, γύρισε ο μεγάλος σου γιος. Εκείνη του απάντησε, ανέβα στην ταράτσα και κοίταξε προς την Ακρόπολη και θα καταλάβεις που ήτανε. Μάλιστα. Και πάντα έλεγε ο Μανώλης, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πως η μάνα μου κατάλαβε τι είχα κάνει εκείνο το βράδυ που δεν με ρώτησε ποτέ, το μόνο που έκανε ήταν που της έδειξε τη σβάστικα. Μάλιστα. Το κομμάτι. Κύριε Λεβογιάννη, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά που μας είπατε και που βεβαίως επιβεβαιώνω για μια ακόμη φορά πόσο μεγάλος, πόσο ξεχωριστός ήταν ο Μανώλης Σιλέζος. Σας ευχαριστώ. Να κλείσουμε και μια φράση ακόμα. Βεβαίως. Την 1η Μάη του 1944 ο Νίκος Σογλέζος, ο αδερφός του, είχε συλληφθεί, είχε βασανιστεί και εκτελέστηκε στις 10 Μάη. Συνηθίζαν αυτή την 1η Μάη να εκτελούνται. Περιμένανε λοιπόν ο Μανώλης Σογλέζος κλεισμένο στις φυλακές Συγκρού. Mm-hmm. Από όπου πέρναγαν τα καμιώνα και τα καμιώνα και πηγαίναν στην Κεσαριανή. Υπολόγιζε λοιπόν ότι εκείνη τη νύχτα, εκείνο το ξημέρωμα, τα πέρναγαν τα καμιόνια και κατά πόσα πιθανότητα θα ήταν και ο αδερφός του μέσα. Mm-hmm. Είχε, οι φυλακές του Συγκρού ήταν ποινικές φυλακές. Mm-hmm. Και είχε καταφέρει ο Μανώλης Σογλέζος κλεισμένος εκεί μέσα να οργανώσει ουσιαστικά στην αντίσταση τους ποινικούς των φυλακών. Ναι. Και τους έβαλε ξημερώματα της Πρωτομαγιά του 44, που πέρναγαν τα καμιόνια, γιατί εκτελέστηκαν τότε πολλοί εκείνη τη μέρα και τραγουδούσαν την ώρα εκείνη την Τρίτη Διεθνή. Επρός της γης κολλασμένη. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ήταν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να είστε καλά.